ταχύτητα. Τι μας δίνει η άσκηση, μας δίνει το μήκος και μας δίνει και τη διατομή και μας δίνει και το χρόνο. Λοιπόν, από το μήκος και το χρόνο μπορούμε να βρούμε ουσιαστικά πώς είναι η ταχύτητα. Αυτό λοιπόν κάνει εδώ. Λοιπόν, το κάθε κύμα πηγαίνει 40 μέτρα επειδή ήταν στη μέση το πουλί και έφυγε προς δύο κατευθύνσεις, όπως είναι 40 μέτρα, 80 είναι το συνολικό μήκος, σε 0,75 δευτερόλεπτα. Η ταχύτητα λοιπόν είναι 80 μέτρα δια 0,5, 105 μέτρα το δευτερόλεπτο. Θα χρειαστούμε μία τιμή που είναι η πυκνότητα του χαλκού, δίδεται από ένα πίνακα στο κεφάλαιο. Είναι περίπου 9×10^3 κιλά ανά κυβικό μέτρο. Θα υποθέσουμε ότι είναι κύλινδρος, επομένως μπορούμε να βρούμε το συνολικό όγκο, είναι βαδόν βάσεως επί το μήκος, πια τετράγωνο επί L. Η μάζα λοιπόν θα είναι η πυκνότητα επί τον όγκο και μπορούμε και λύνουμε λοιπόν και βρίσκουμε πώς είναι η μάζα ανά μονάδα μήκους. Εφαρμογή λοιπόν και βρίσκουμε 0,03 κιλά ανά μέτρο. Απλή εφαρμογή στον τύπο και βρίσκουμε λοιπόν ότι η τάση θα είναι η μάζα επί το τετράγωνο της ταχύτητας. Γνωστό, και βρίσκουμε ότι η τάση είναι 353 νιούτον. Η ταχύτητα των διαμή κυμάτων εξαρτάται από τη δύναμη επαναφοράς του υλικού και από την πυκνότητα ρ. Οι σχέσεις είναι κάπως αντίστοιχο, όπως είχαμε προηγουμένως, τα εγκάρσια. Η τετραγωνική του ε δια ρ, όπου ε είναι το μέτρο της ελαστικότητας, ή αν θέλετε, β ως προς ρ, όπου β είναι το μέτρο της ελαστικότητας του όγκου. Ένα παράδειγμα, πρώτα δούμε την εφαρμογή των τύπων. Υπάρχει μία μέθοδος, echo location, echo είναι ηχό και location είναι τοποθεσία. Είναι λοιπόν μια μέθοδος που χρησιμοποιούν ορισμένα ζώα, όπως είναι νυχτερίδες, φάλαινες και δελφίνια. Τα ζώα αυτά εκπέμπουν ηχητικά κύματα που ανακλούνται από τα διάφορα αντικείμενα και επιστρέφουν και αγνηθούν από τα ζώα ξανά. Αν η συχνότητα των κυμάτων αυτών είναι περίπου 100.000 Hz, η άσκηση μας ζητάει να βρούμε το μήκος του κύματος, ενός echolocation κύματος, και αν το αντικείμενο βρίσκεται 100 μέτρα από το ζώο, σε πόσο χρόνο μετά την εκπομπή του κύματος ανιχνεύεται η επιστροφή. Κανόνας είναι απλός, η εφαρμογή του τύπου βασικά, μας δίνονται οι διάφορες σχέσεις και βρίσκουμε ότι η ταχύτητα είναι περίπου 1,. Βρίσκουμε λοιπόν ότι η ταχύτητα είναι τετραγωνική του β ως προς ρο. Κάνουμε αντικατάσταση και βρίσκουμε ότι η ταχύτητα είναι 1,4×10^3 μέτρα το δευτερόλεπτο. Χρησιμοποιούμε τη σχέση για να βρούμε ότι βέισον λάμδα επί την συχνότητα για ένα κύμα. Επομένως, ξέρουμε την ταχύτητα, ξέρουμε τη συχνότητα που μας είπε ότι είναι 100.000 Hz. Όμως βρίσκουμε ότι το μήκος κύματος είναι 14 mm. Και ο χρόνος λοιπόν που θα απαιτηθεί για να πάει και να γυρίσει ήταν 100 μέτρα, άρα έχουμε 200 δια την ταχύτητα, 0,14 δευτερόλεπτα. Θα δούμε στη συνέχεια ότι τα κύματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να διαφοροποιήσουν, να ανιχνεύσουν ουσιαστικά αντικείμενα, εάν το μήκος κύματος είναι συμβατό ή μικρότερο από το αντικείμενο. Επομένως, τα δελφίνια μπορούν να διακρίνουν αντικείμενα που είναι της τάξης μεγέθους ορισμένων σεντιμέτρ ή λίγο μεγαλύτερα. Οι σεισμοί, όπως θα έχετε ακούσει, δημιουργούν τσουνάμι, παράγουν λοιπόν εγκάρσια και διαμήκη κύματα από μόνοι τους. Τα δύο αυτά διαδίδονται μέσα από τα στερεά υλικά, αλλά μόνο, προσέξτε, τα διαμήκη κύματα μπορούν να διαδεθούν μέσα από τα υγρά, τα τσουνάμι, διότι τα υγρά δεν έχουν δυνάμεις επιστροφής, κάθεται στη διεύθυνση διάδοσης. Επιφανειακά κύματα είναι τα κύματα που διαδίδονται κατά μήκος της διαχωριστικής επιφάνειας των δύο μέσων, παραδείγματος χάρη μεταξύ του αέρα και του κενού.
και του νερού, συγγνώμη. Πόση ενέργεια έχει ένα κύμα? Η ενέργεια λοιπόν ενός κύματος, υπήρχε ταλάντωση, εφόσον υπάρχει ταλαντωτής, θυμόμαστε από το προηγούμενο εξάμεινο που συζητήσαμε για τους, όταν είχαμε ταλαντώσεις και ελαττήρια, ότι η ενέργεια είναι ένα δεύτερο κάπα επί α στο τετράγωνο, που α είναι το πλάτος και κάπα είναι η σταθερά. Η ενέργεια λοιπόν μεταφέρεται ένα κύμα, θα έχει μια αντίστοιχη τιμή. Το κάπα είναι, καταστούμε και βρίσκουμε τη σχέση εδώ που έχουμε τη μάζα και την συχνότητα. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι το μέσο είναι ομογενές, τότε και η πυκνότητα νερό, τότε η ένταση θα μας δίδεται από αυτή εδώ τη σχέση. Η ένταση, η σχίση ανά επιφάνεια ενός κύματος, είναι συνεπώς ανάλογη των τετραγώνων του πλάτους και της συχνότητας. Να πω και πρώτα βρείτε στο βιβλίο. Επομένως, τι βλέπουμε? Ότι τα τετράγωνα έχουν σημασία. Δηλαδή, εάν αυξήσουμε αν διπλασιάσουμε τη συχνότητα ενός κύματος, τετραπλασιάζεται η ένταση. Εάν διπλασιάσουμε το πλάτος του κύματος, βλέπουμε πάλι ότι τετραπλασιάζεται η ένταση. Όταν ένα κύμα διαδίδεται σε τρεις διαστάσεις και όταν το μέσο είναι ομογενές, τότε το κύμα ονομάζεται σφαιρικό. Πόσο μειώνεται η ένταση όσο απομακρυνόμαστε από την πηγή? Αυτό είναι ένα ερώτημα καυτό. Θα το έχετε ακούσει και όταν είδε σεισμός, όπου μιλάμε πόσο είναι το εστιακό βάθος. Εάν υποθέσουμε ότι έχουμε σφαιρικά κύματα, τότε από την γεωμετρία. Και τι σημαίνει η γεωμετρία? Πόσο είναι η επιφάνεια μιας σφαίρας. Η επιφάνεια μιας σφαίρας είναι 4 π r τετράγωνο και επομένως βλέπουμε ότι καθώς απομακρυνόμαστε, η ένταση που είπαμε, συγγνώμη, η ένταση ήταν η ισχύς ανά επιφάνεια, επομένως όσο μεγαλώνει η επιφάνεια, η ένταση μικραίνει. Επομένως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, διαιρούμε με το 4 π τετράγωνο, άρα έχουμε η ένταση είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης για τα σφαιρικά κύματα. Να ένα παράδειγμα με την περίπτωση του σεισμού. Έχουμε ένα κύμα, εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρα και η ένταση είναι 10 στην έκτη βάτ ανά τετραγωνικό μέτρο. Πώς λοιπόν θα είναι η ένταση στα 400 χιλιόμετρα από την εστία? Στα 400 χιλιόμετρα η αντίσταση, η απόσταση είναι 4 φορές μικρότερη από ό,τι θα ήταν στα 100 χιλιόμετρα και έτσι θα έχουμε το 1 τέταρτο, δηλαδή θα πέσει, θα έχουμε μία μείωση 16 φορές από ό,τι είχαμε στα 100 χιλιόμετρα. Κάνουμε λοιπόν αντικατάσταση. Ι1 είναι αυτό που είπαμε ότι είναι αντιστρόφως στον άλλο του R τετράγωνο και επομένως γιώτα 1 επί R 1 στο τετράγωνο, ίσον γιώτα 2 επί R 2 στο τετράγωνο, γίνοντας πίσω το γιώτα 2. Στο γιώτα 1 ήταν 10 στην έκτη και αυτό ήταν στα 100 χιλιόμετρα, στα 200 χιλιόμετρα και επόμενος θα έχουμε μία μείωση κατά 16 φορές, δηλαδή 6,3 επί 10 στην τετάρτη βατ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ένα κύμα λοιπόν μπορεί να περιγραφεί σαν μια ημιτονοειδή συνάρτηση, επομένως μπορώ να το γράψω σαν D του H, όπου χ είναι η διεύθυνση διάδοσης και ψ είναι η κάθετη που μετράει το πλάτος. Έχουμε α, είναι το πλάτος, επί το ημίτονο, 2π ως προς L, όπου, ως προς λάμδα, όπου λάμδα είναι το μήκος κύματος, επί χ. Β επί ταφ, λέμε πόσο είναι, πόσο μεταδίδεται. Το μήκος κύματος, είπαμε, είτε από όσο μεταξύ δύο ελαχίστων, είτε από όσο μεταξύ δύο μεγίστων. Μετά από κόπρινο ταφ, το κύμα έχει διανύσει μία απόσταση β επί ταφ. Εδώ λοιπόν βλέπετε, αυτό ήταν, μπορεί να φανταστείτε ότι στο ταφ 0 ήμασταν έτσι, σε ταφ 1 θα έχουμε μία τέτοια μορφή, θα έχουμε μία μετατόπιση. Δηλαδή αν πάρω τη διακεκομένη γραμμή και το μετατοπίσω κατά πόσο, κατά β επί ταφ προς τα αριστερά, θα ταυτιστεί με την αρχική θέση του κύματος. Λοιπόν, δε λοιπόν, του χ και του ταφ είναι πλάτος επί μήτων γωνίας
χ μείον β επί τάφ. Το ω είναι η γωνιακή ταχύτητα, 2π επί τη συχνότητα. Κ ορίζουμε το 2π δια λάμδα. Και β είναι το γνωστό, η ταχύτητα του κύματος. Λοιπόν, είναι μία μαθηματική εξίσωση που μπορεί να περάσει ένα κύμα. Δηλαδή είναι κ επί χ μείον ω επί τάφ. Εδώ λοιπόν έχουμε και το και τη θέση και το χρόνο για να μας περιγράψει το κύμα. Το αριστερό άκρο μιας χορδής ταλαντεύεται αρμονικά με συχνότητα 250 Hz και πλάτος 2,6 εκατοστά. Η τάση της χορδής είναι 140 Newton και έχει γραμμική πυκνότητα 0,12 κιλά ανά μέτρο. Στο χρόνο τάφης των 0, το ένα άκρο της χορδής έχει κατακόρυφη μετατόπιση 1,6 εκατοστά και πέφτει. Να βρούμε πρώτα.